η λειτουργία του κράτους κρίνεται και αυτή εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό για όλους τους Έλληνες, για όλες τις Ελληνίδες, για την παγκόσμια κοινότητα. Και είναι θλιβερό γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του, αυτός ο τόσο σπουδαίος, ο τόσο σημαντικός παγκοσμίως αρχαιολογικός χώρος, παραδόθηκε ουσιαστικά ανυπεράσπιστος στις φλόγες. Αυτό ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών δεν το είχε υποστεί, όχι εδώ και χρόνια, αλλά εδώ και αιώνες. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, είναι προφανές ότι υπάρχουν ευθύνες. Πρέπει να αναζητηθούν και βεβαίως πρέπει στο τέλος να αποδοθούν. Το πρώτο και αδιαφυσβήτητο συμπέρασμα είναι ότι αυτός εδώ ο αρχαιολογικός χώρος εχθές παραδόθηκε ανυπεράσπιστος στις φλόγες, γιατί προφανώς το κράτος του κ. Μητσοτάκη είχε πάει για μπάνιο.